Και οι άδικοι άρχοντες έστελναν οπλισμένους στρατιώτες και όσους δεν είχαν να πληρώνουν το βαρύ φόρο, άλλους τους έδερναν, άλλους τους βασάνιζαν και άλλους τους σκότωναν. Ο Θεός αγανάκτησε, φωνάζει τον αγγελό του, τον ζώνη σπαθή και ρομφαία και τον πέμπει στη γη να δώσει δίκαιο στους δίκαιους και θάνατο στους άδικους και τους κακούς. Γίνω το βράδυ, το δαμάλι έπηξε μέσα στο αίμα. Όλοι οι τριγύρω κοιμούνται, ξυπνάνε κανονικά. Είναι στιγμές που βλέπω αυτό τον κόσμο διαφορετικά. Πολλοί γελάνε και ζουν χωρίς να ξέρουν την ουσία. Αναρωτιέμαι αν όλα είναι μια παγκόσμια συνωμοσία. Πίσω από την πλάτη μας κινήσεις, γεγονότος συγκαλύψεις. Καταστρέφουν αποδείξεις, δεν μπορείς να εμποδίσεις. Σου πασάρουν ό,τι θέλουν στις ειδήσεις. Εγκλωβισμένος από τα χρέη να μην μπορείς να μιλήσεις. Κεφάλι πάλι μη σκύψεις, το χρήμα να προσκυνήσεις. Από σκοπούς σε μια θρησκεία χωρίς διακρίσεις. Όλοι το ίδιο να δουλεύουν χωρίς απαιτήσεις. Όπως επίσης νομίζεις ότι εκλέγεις κυβερνήσεις. Επιχειρήσεις στείλουν παγκόσμιες μετρήσεις. Με απότερο σκοπό να μη σ' αφήσουν να ζήσεις. Πραγματικά δεν μπορούν να κοιμηθούν από τις τύψεις. Γι' αυτό παίρνουνε χαρτιά εκδοτικά. Μελαγχολία να τριγυρνά μέση ψυχή στα στενά. Κάποιοι μου κρύβουνε το φως για να μην βλέπω καθαρά. Να μην μιλάω δυνατά, να μην ρωτάω για όλα αυτά. Όλοι μέσα στα προβλήματα τα ψυχολογικά. Έτσι σε κάνανε να ζεις για τα αγαθά. Γίναμε όλοι ζώα καταναλωτικά. Παραπλανήσανε, ετοιμάζαμε την ποινή ερωτικά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος πήρε κάτω από το τραπέζι τα λεφτά. Ακόμα κι άλλα πολλά, θέλω αέρα ξανά. Κάποιοι μολύνουν την ατμόσφαιρα μας συστηματικά. Όλα είναι μόδα πια. Οι άντρες τώρα να ασχολούνται με τα καλλιτικά. Δεν μας φτάνανε αυτά, θα δουν τα μάτια μας ακόμα πολλά. Απομακρύνανε τον άνθρωπο από τον Θεό κοντά. Δίνουν έμφαση μονάχα στα λεφτά. Ενώ το πρώτο επάγγελμα στον κόσμο είναι η ρουφιανιά και το φακέλωμα. Συνεχίζεται κανονικά κάθε ξημέρωμα. Αναρωτιέμαι αν όλα είναι ψευτικά ή πραγματικά. Αναζητώντας την αλήθεια, μα δεν την βρίσκω πουθενά. Γιατί τα σκέφτομαι όλα αυτά. Ίσως η ρίζα του κακού να βρίσκεται βαθιά σε εμάς. Εγώ σου θέτω ερωτήσεις. Άμα θες εσύ απαντάς, μα δεν μπορείς. Με μια συνείδηση νεκρή, πώς να σωθείς. Παραπληροφόρηση και μέσα στο μυαλό γίνεται συσσόρευση. Παίρνω αντίρρηση ό,τι γνώριζα μέχρι σήμερα. Γίνεται απομυθοποίηση. Πρόσωπα με μόνιμα χαραγμένα τη θλίψη. Μάμε τα παιδικά μου χρόνια, δεν τυχαίο που μόνο αυτά μου έχουν λείψει. Ψάξε την ουσία στα απλά πράγματα που είναι και τα πιο δύσκολα να εντοπίσεις. Το κακό εαυτό σου πρέπει να νικήσεις. Σου περνάνε υποσυνείδητα μηνύματα μέσα από τις διαφημίσεις. Ενώ κλέβουν το μήμα το μισθό σου από τις κρατήσεις. Και θες να κρατήσεις γερά μας σε ρίχνουν στο χώμα. Για να δουλεύεις κι εσύ για μια σύνταξη στα πρώτα. Κάποτε πάλευες για το φως και την αλήθεια, θυμάσαι. Τώρα θέλουν να μας βάλουν τσιμπάκι στο χέρι και εσύ κοιμάσαι. Βλέπεις πρόσφυγες πολέμου και τους λυπάσαι. Πρόσχε μην το ξεχνάς, ίσως αύριο στη θέση τους να σε. Ίσως γίνεις μπάτσος, να έχεις ένα μισθομόνιμο. Παντρέψου και έναν άντρα στην Ελλάδα, γίνε νόμιμο. Όπως το χόρτο είναι παράνομο, αλλά το βρίσκεις και αυτό παντού. Δεν κοιτάνε που έχει μαυρίσει τελείως το χρώμα του ουρανού. Όλοι κοιτάνε απλά και δεν μπορούν να πουν μια λέξη. Όλοι ζητάνε την αλήθεια, μα ποιος μπορεί να την αντέξει. People may ask us for the truth, but do they want it? Hey, my advice. Never show them everything. Never show them everything. They never forgive you.